Εμένα μου χάλασε χθες πάρα πολύ η ψυχολογία μου. Γύρισαν τα παιδιά από την έξοδο και για κακή τους τύχη, όταν άλλαζα μέσα στο δωμάτιο, ήταν ανοιχτό το παράθυρο και είχαν βγει η κλίκα της δικής μου ομάδας. Είχε βγει απ' έξω το σπίτι και είχαν βγάλει τα μεγάλα τα φτιάρια. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι άκουσαν τα αυτιά μου. Από τον Γιώργο, από την Ηλία, από τον Κωνσταντίνο και από την Τέμη. Ναι, η ομάδα μου, η κλίκα. Και τους άκουσα. Δεν θέλω να μεταφέρω όλες τις βρισιές, γιατί εντάξει, ήταν πολύ υποτιμητικά όλα αυτά που άκουσα για το πρόσωπό μου. Λέει η Τέμη, θέλω, λέει, να της ρουφήξω, λέει, το λαρίνκι, λέει. Διδαγκώσω, λέει, και να της ρουφήξω, λέει, το λαρίνκι. Τόσο άθλιος, λέει, άνθρωπος, λέει, είναι, αλλά το κρατάω, λέει, μπροστά στις κάμερες και λέω, λέει, αυτά που πρέπει, λέει, να υποθούν μπροστά στις κάμερες. Το επιβεβαίωσε, βέβαια, αυτό και ο Σταυρής. Στο τραπέζι, λέει, αυτό που με πείραξε, λέει, περισσότερο από όλα, είναι ότι σε βρίζανε, μου λέει. Πολύ φορτισμένη, πάρα πολύ. Και εγώ εκπροσωπούσα αυτήν την ομάδα χθες. Εμένα δεν μου αρέσει η Ηρακλή έπερσε. Δεν μου αρέσει. Τη συχαίνομαι. Και αν βγήκε άσχημη εικόνα από την πλευρά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Διότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ μέσα που λέει αλήθειες, είμαι εγώ. Αν είχα λειτουργήσει με στρατηγική, που ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία ever να λειτουργήσω προχτές με στρατηγική, έτσι. Πήρα την ομάδα του Διονύση, που είναι μία κλίκα μέσα, την οποία δεν την γουστάρω και έχω τοποθετηθεί πολλές φορές απέναντί της. Έτσι, όταν άκουσα για το τι μας έχουν καλέσει εκεί, ποια είναι η δοκιμασία, ήταν τόσο πολύ ιερό όλο αυτό, πάνω από νίκες, πάνω από ήττες, πάνω από οτιδήποτε. Πώς μπορείς, λοιπόν, όταν έχουμε ζήσει κάτι τέτοιο, να το επισκιάζεις με την έπαρσή σου? Αλλά επειδή είναι πραγματικά, πνευματικά, είναι όλοι τους τόσο πολύ φτωχοί, το λέω αυτό και το εννοώ απόλυτα. Ούτε στο ελάχιστο δεν μπορούν να με φτάσουν πνευματικά. Ούτε στο ελάχιστο. Πρέπει να φάνε πάρα πολλά καρδέλια ακόμα όλοι τους αυτοί, για να μπορούν στο ελάχιστο να υψώσουν το βλέμμα τους και να με κοιτάξουν κατά μάτα. Θέλω να μου δώσει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ακόμη περισσότερη δύναμη, για να τους βγάλω όλους έναν έναν από το παιχνίδι.